samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Η θέση του Δήμου για μια ακόμη φορά είναι εξής. Για να έχεις ένα χώρο διαθέσιμο για πρόσφυγες μετανάστες, πέρα από την μονομερή ανακοίνωση ότι ο κόμβος υποδοχής θα γίνει το Μαδαγάρι, πρέπει να εξασφαλίσεις προϋποθέσεις κανονικών συνθήκων. Παραμονής και διαβίωσης. Οι κανονικές συνθήκες εξασφαλίζονται με τρόπους συγκεκριμένους. Και δεν είναι μια απλή και μόνο στέγαση, βρίσκουμε ένα χώρο, τους βάζουμε μέσα. Αποπειραθήκαμε λοιπόν μετά από μια μακρά διαπραγμάτευση να φτιάξουμε μια συμφωνία με τους γιατρούς χωρίς σύνορα, μετά από μια έκθεση που έκανε τεχνική μας υπηρεσίες, επί της οποίας οι γιατροί χωρίς σύνορα είπαν ότι μπορούν να αποκαταστήσουν κάποια από τα 13 σημεία. Έχω το έγγραφο μπροστά μου προς δική σας ενημέρωση και διαχείριση και εκτίμηση. Οπότε θα υπάρξει συνεργασία, έλεγχος και υποστήριξη του πλαισίου του κτηρίου, εγκατάσταση των κλειδωμάτων και τη πλατφόρμα σε κάθε δωματίου, αποκατάσταση των παραθύρων, έλεγχος και υποστήριξη της οροφής, διασφάλιση ασφάλιση κυκλοδότησης, διασφάλιση της πρόσβασης σε πόσιμο νερό και σε εγκαταστάσεις υγιεινής για τους πρόσφυγες. Και βεβαίως στη συμφωνία αυτή, το τρίτο άρθρο, οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν τη σημασία διασφάλισης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε όλους χωρίς διακρίσεις και σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες που αφορούν μια ιατρική αποστολή, στην οποία εμπεριέχονται και οι σχετικές διατάξεις. Οι δημοτικές και ελληνικές αρχές θα εγγυηθούν την ανεπόμενη και διάλειπτη πρόσβαση των γιατροχωρών σήμερα στο κτίριο του Popcorn και των ετούντων ασύλου που έδωσε το λιμάνι του Καρδοβασίου για όσο χρονικό διάστημα οι ετούντες άσυλο αφιτηρούνται στο νησί της Άρου. Και θα παραμείνει ανοιχτό για τη χρήση κτλ. Με πλαίσιο λειτουργίας 5 μήνες. Ισχύει για μια περίοδο 5 μηνών, έκτοτε θα ανανεώνεται αυτόματα για το ίδιο χρονικό διάστημα, εκτός αν κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέλη διατυπώσει αντίρρηση και ζητήσει το κτίριο πίσω ή ζητήσει την απεμπλοκή του από τη συμφωνία αυτή. Αυτό έγινε με μια διεθνή οργάνωση, με αποδεδειγμένη υπέρ των προσφύγων δράση, σε κεντρικό επίπεδο, υπέραψε η Γενική Διευθύντρια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Αθήνα τη συμφωνία αυτή, στην οποία επεξεργαστήκαμε και εμείς, ούτως ώστε να έχουμε ένα μοντέλο καλής πρακτικής στην διαχείριση των ζητήσεων. Αντιτάχθηκα από την αρχή στην οποιαδήποτε άνευ όρων παραχώρηση η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα συνάδελφοι σε 4 μέρες να λένε ο Δήμος Σάμου και οι Σαμιώτες τους έχουν σε τρόγλι. Αυτό δεν εκφράζει την Δημοτική Αρχή. Αυτό το πράγμα των στρατοπέδων συγκέντρωσης εντός αγωγικών απλώς και μόνο με σκηνές. Γι' αυτό και βλέπετε ότι υπάρχει μια σχετική με πολύ φιλό το λέω εφταξία προς το παρόν. Αυτό το μοντέλο συμφωνίας θα το ακολουθήσουμε και άλλο. Όπως ξέρετε, το Popcorn είχε ζητηθεί από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τη δημιουργία ενός αμφιθεάτρου μοντέρνου, καινοτόμου και ψηφιακού. Με συζητήσεις είπαμε ότι προσωρινά θα δοθεί στους γιατρούς χωρίς σύνορα και στο Δήμο προς διαχείριση. Άρα εκεί θα εγκαταστήσουμε πρόσφυγες που έχουν ανάγκη στέγασης προσωρινής μέχρι να φτάσουν στο βάθος. Η συμφωνία εξ' αυτή είναι, θα τη στείλουμε ηλεκτρονικά, αλλά είναι ότι να δείτε πώς πρέπει κατά τη γνώμη να λειτουργεί ένας Δήμος στο θέμα αυτό. Υπήρχαν πιέσεις να δοθούν χώροι έτσι. Βεβαίως, υπήρχαν πολλές πιέσεις να δοθούν χώροι έτσι. Υπήρχε πολύ μεγάλη και συγκεκριμένη αναφορά για να παραχωρήσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, χωρίς να έχουμε καμία στρατηγική και χωρίς καμία λειτουργικότητα να έχουν οι προτάσεις αυτές. Έθεσα και στο Μαξίμου αλλά και στους επιμένοντες ένα βασικό θέμα. Σε ποια απόσταση από το λιμάνι πρέπει να βρίσκεται ένας χώρος υποδοχής? Κατά τη γνώμη μου πρέπει να είναι στις παρυφές της πόλης. Και δεν νομίζω και το Δημοτικό Ελληνικό Ταμείο και νομίζω και όλων των λογικών ανθρώπων, ούτως ώστε να μην έχουμε το κόστος της μετακίνησης σε χρόνο και χρήμα. Αντιλαμβάνεστε να φέρει ένα καράβι 10 το πρωί. Ποιος με ρωτήσει, ξέρει καλύτερα από το καθένα αυτά.
και να πρέπει εμείς να μετακινούμε από πόσο 7-8 χιλιόμετρων, 20 λεωφορεία και ποια τάξη θα μπουν μέσα και ποιος θα ασκεί καθήκοντα security, ώστε και ποια αγωνία μην αφήσουν παιδί, οικογένεια πίσω ή μπερδευτούν. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει όλα αυτά να είναι σε απόσταση ασφάλειας και υπερπατήματος. Θα το πω έτσι. Και αυτό τονίστηκε και στη σύσκεψη. Εμείς δεν επιθυμούμε να έχουμε, ας πούμε, ένα ξεχωριστό χώρο, σαν μιοπούλα, κέντρο. Δεν λέει τίποτα. Ούτε ανθρώπινο είναι, ούτε ανθρωπιστικά εκφράζεται, ούτε δημιουργεί κάποια, έτσι, κάποιο άλοθη. Το να απομακρύνεις αυτό το πρόβλημα δεν σημαίνει ότι δεν το έχεις. Εξετάζεται τώρα το να βρεθεί ο χώρος υποστήριξης στο κόμμα υποδοχής. Αναμένεται αποστολή από το Υπουργείο Μετανάστευσης για να κρίνει τα μέτρα και όλες αυτές τις παραμέτρους που απαιτούνται για την εγκατάσταση οικίσκων και άλλων μηχανισμών υποστήριξης των προσφύγων. Ο κ. Μαυρίδης θα μας δώσει στοιχεία στη στιγμή πως είμαστε και το πόση, το τι δυνατότητα στέγαση έχουμε αυτή τη στιγμή στο εμπορικό λιμάνι Μεταγαρίου, το οποίο υπενθυμίζω, το γνωρίζετε, το μοιράζω μαζί σας, ότι είναι ένα έργο ευρωπαϊκό, ο εμπορικός λιμένας, ενταγμένος στο ΕΣΠΑ, με εκατομμύρια που έχουν δοθεί και βεβαίως αυτό χρειάζεται ολοκλήρωση του έργου έτσι κι αλλιώς, παρόλες αυτές τις ανδείξεις συνθήκες. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε ζητήσει, όπως ξέρετε, από την ΚΕΔΕ, την παράταση του ΕΣΠΑ και την τροποποίηση του σχετικού εφαρμοστικού κανονισμού. Όπως πολύ σωστά αναφέρει ο Δήμαρχος, ξέρετε πολύ καλά ότι ουδείς ήθελε το λιμάνι, που είναι ένα σημείο πρώτης υποδοχής, να υπάρχει αυτό το θέαμα. Η ανάγκη όμως αυτών των ανθρώπων και πολύ σωστά το ότι τα καράβια έρχονται κάποιες ώρες οι οποίες είναι περίεργες. Θα σας θυμίσω ότι τις 4 αναχωρήσεις της ομάδας έχουμε στις 4 ώρες ξημερώματα. Για καβάλα. Καταλαβαίνετε ότι η ανάγκη αυτών των ανθρώπων εστιάζεται εκεί. Δηλαδή, όπου αλλού και να πήγαινε ένα κέντρο ή να αποδεχόμασταν ένα κέντρο, το λιμάνι θα ήταν στην εικόνα με σκηνές και με κόσμο για να περιμένει το κάτω πλοίο. Άρα, εμείς έπρεπε να διαχειριστούμε αυτή την κρίση. Την κρίση δηλαδή των ανθρώπων που στηριάζονται στο λιμάνι. Πριν 20 μέρες είχαμε πραγματικά μια έξαρση τρομερή από αριθμούς μεταναστών. Είχαν πιάσει κοντά στις 6.500. Υπήρχε η αλλαγή της δακτυλοσκόπησης και της καταγραφής και της ταυτοποίησης των μεταναστών. Υπήρξε επιπρόσθετα η απεργία της ΠΝΟ, αυτές τις 5 μέρες που μας δημιούργησε και αυτό μεγάλο πρόβλημα. Τέλος πάντων, τέλος καλά, όλα καλά, πέρασε εκείνο το δεκαήμερο με πολλά προβλήματα και αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση του οποίου επαναπροσδιορίσαμε πάλι τις ανάγκες, χωρίσαμε το λιμάνι στα δύο, όπως έχετε αντιληφθεί, ώστε να υπάρχει ασφάλεια και να μην μπορούν τα οχήματα να είναι μέσα στον κόσμο, με αποτέλεσμα να έχουμε κάνουμε χρήση ουσιαστικά του 50% του λιμένα που δένει το καράβι, γι' αυτό ανοίξαμε και άλλη μία είσοδο-έξοδο στα φορτηγά, να μην κινδυνεύει να χτυπήσει κανένας από τη βορεινή πλευρά του λιμένα. Και αριστερά έγινε ένας σχεδιασμός, με τις τεχνικές υπηρεσίες μας βοήθησαν σε αυτό, τοποθέτηση των οικίσκων, μιας μεγάλης τέντας στέγαστρο, το οποίο το έχει ζητήσει ο Δήμος πάρα πολύ καιρό, το οποίο το ήρθε από την υπατερμοστία, και κάποιοι άλλοι οικίσκοι που μπήκαν και αυτοί, οι οποίοι και αυτοί παραδίδονται. Αυτή τη στιγμή, με πια πιο πολύ σωστή διαχείριση του λιμένα, υπάρχει δυνατότητα να φιλοξενηθούν μέχρι 900 άνθρωποι. Το νούμερο, καταλαβαίνετε, που σας λέω, δεν είναι μικρό, είναι μεγάλο, αλλά πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να μείνουν σε εσωτερικό χώρο. Παράλληλα, έχουν μπει και άλλες 12 τουαλέτες, ντουζιέρες από την αποστολή. Προχθές το είχε έρθει και ο Αρχιεπίσκοπος με την οργάνωση της αποστολής της Αρχιεπισκοπής και πιστεύω ότι οι καταστάσεις κάθε μέρα γίνονται καλύτερες ως προς την αντίδραση του Δήμου και ως προς η Δημοτική Αρχή το πώς αντιλαμβάνεται όλο αυτό το φαινόμενο. Οι ροές τις τελευταίες 5 μέρες μειώνονται και έχουν μειωθεί δραματικά. Θα σας πω ότι πριν 3 μέρες είχαμε την πρώτη μέρα μετά πάρα πολύ καιρό με τον αριθμό 0 και στη Χίο είχε 0 και στη Μυτιλήνη είχε 0. Η χαρά μας όμως κρατάει λίγο, γιατί την επόμενη μέρα είχαν 400.
Απλά αυτή τη στιγμή λόγω των καιρικών συνθηκών και λόγω όλης αυτής της δυσφήμισης, διαφήμισης προς εμάς, προς αυτούς ότι δεν περνάμε γρήγορα, δεν είναι χειμώνας και δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση, γιατί και αυτό καμιά φορά όλο αυτό το φέρνει περισσότερο κόσμο και δεν είναι ιδιαίτερη διαχείριση. Πιστεύω ότι τα νούμερα το χειμώνα θα είναι πολύ λιγότερα από αυτά που ζήσαμε τον περασμένο σε αρχές του Νοεμβρίου. Αυτή τη στιγμή τα άτομα που μένουν στο λιμάνι είναι διαχειρίσιμα, μένουν όλοι σε σπίτια. Προχθές με την κακοκαιρία που είδατε, βρεθήκαμε στις 3 ώρα τα ξημερώματα στο λιμένα. Πραγματικά ο δυνατός αέρας ήταν πάρα πολύ έντονος. Έφτασε σε μια σημεία στη δύναμη 68. Αυτό σημαίνει ότι μπόρεσε και κούνησε μέχρι και κάποια κοντέινερ. Πραγματικά ο κόσμος ήταν όλος μέσα στις σκηνές, στα στέγαστρα και δεν υπήρξε κανένα ζήτημα κινδύνου. Θεωρώ ότι και αυτές οι οργανώσεις υπό την αιγίδα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου βοηθάνε αυτή τη στιγμή ώστε να μπορέσουν οι πρόσφυγες αυτοί να ζουν κάποιες στιγμές πιο ήρεμες από όλο το μακρινό ταξίδι που θα καλυστούν να ακολουθήσουν. Συμπληρώνοντας, να πω ότι έγινε και μια εγκατάσταση χάρη στην ευγενή χορηγία μιας ελβετικής εταιρείας ενός φωτοβολταϊκού συστήματος φόρτισης κινητών τηλεφώνων στο λιμάνι, να μπορούν να φορτίζονται 200 συσκευές την ημέρα προσφύγων μεταναστών με όλους τους προβλεπόμενους τύπους και την παρατήρηση έρευνα ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη μάρκα τηλεφώνου που συνήθως φέρνουν μαζί τους οι πρόσφυγες και το οποίο νομίζω ότι αντιμετωπίζει κάποια μικρά φαινόμενα σχοκέρδειας αλλά και αγωνίας που έχουν για τη φόρση των τηλεφώνων αυτοί οι άνθρωποι που διεκδικούν ένα κανονικό παρόν και ένα καλύτερο μέλλον. Από λεμάς μόνη μου κέντρο υποδοχής υπάρχει μια συγκεκριμένη ανάληψη υποχρέωσης για την αποκατάσταση τιμάτων της υδροδότησης του χώρου και της καλύτερης οργάνωσής του, επισκεφθήκαμε ξανά τον Αρχιεπίσκοπο αυτό, παραμένει το μείζον πρόβλημα, 209 θέσεις, πολλές φορές 1.500. Αν μπορεί να μας προσχολεί κάτι πέρα από το καθημερινό αυτό που δεν είναι απλό, είναι αν ο κόμβος υποδοχής θα ανακοινώσει ότι θα είναι της τάξης των 1.500 για τη Σάμμο, 2.000 για τη Μυτιλίνη, και 1.500 για τη Χίο, ήθελαν άλλοι αριθμοί. Η ανακοίνωση αυτού του αριθμού παίζει σημαντικό ρόλο στις υποχρεώσεις που θα έχει η πολιτεία και κατ' επέκταση ο χώρος εφαρμογής και λειτουργίας του hot spot για τις υποδομές. Αυτό ακόμα ερευνάται, δεν έχει κλείσει. Όσοι έχουν ανακοινωθεί οι αριθμοί, αλλά δεν έχει κλείσει. Κατά γνώμη μου, κακώς η πολιτεία επιμένει στερεότυπα να λέει ότι αυτό το θέμα είναι ευρωπαϊκό ζήτημα. Είναι ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόβλημα, αλλά με ελληνική εφαρμογή και με εφαρμογή στις χώρες που εισοδεί. Δεν είναι το ίδιο να είσαι Πορτογάλος, δεν είναι το ίδιο να είσαι Αυστριακός, ενώ σε θέση εξουσίας, και δεν είναι το ίδιο να είσαι Έλληνας ή Ιταλός. Η Λαμπεντούζα καταργήθηκε από τους ρωσικούς προορισμούς και ένας από τους λόγους που κρατήσαμε χαμηλά στρατηγικά το θέμα αυτό και σε βάρος οποιασδήποτε προβολής που ξέρετε πόσο συχνά παρασύρεται κανείς αυτήν, είναι ότι οι ακυρώσεις τουλάχιστον μέχρι στιγμής στη Σάμμο για το 2016 είναι μικρού ποσοστού, τάξη του 10-10%, οι διακυρώσεις στη Μυτιλίνη και στην ΚΟ είναι 56-52, πάρα πολύ υψηλή, χωρίς αυτό να μας δημιουργεί καμία ικανοποίηση. Έτσι, το λέω ως ένα στατιστικό στοιχείο. Η πολιτεία πρέπει ταχύτατα να στελεχώσει τις διαχειριστικές αρχές. Ταχύτατα, εκτά μια στα 10 εκατομμύρια περιμένουν. Οι Ιταλοί το έκαναν και το έκαναν και γρήγορα, παρόλο τη βαριά του γραφειοκρατία. Και όπως ξέρετε, η αντιστοιχία του Ιανουαρίου 9 προς 1, 9 πρόσφυγες στην Ιταλία, μετανάστες 1 στην Ελλάδα, έχει ανατραπεί δραματικά και έχει ουσιαστικά μηδενιστεί, δηλαδή πολλές φορές είναι και 0,9 προς 1. Έτσι, αυτά ήθελα να σχολιάσω. Το τελευταίο που είπα, που έχω στείλει σχετική επιστολή προχθές, με τη συνεργασία βεβαίως όλων, είναι πιστοποίηση των εθελοντικών οργανώσεων. Δηλαδή,
να ξέρουμε πέρα από τις διεθνείς οργανώσεις που έχουν μια δομή ευρωπαϊκή, που έχουν ανακοινωθεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης, που έχουν ένα διεθνές καταστατικό, που πληρώνουν τα δέοντα φόρους, φορολογική δήλωση και τις εκπτώσεις και κάνουν και διαδικασίες φιλανθρωπίας. Όλες τις οργανώσεις που έρχονται, καλοδεχούμενος είναι, αλλά πρέπει να ξέρουμε και η πολιτεία οφείλει να ορίσει ένα κανόνα πιστοποίησης, πέρα από το καρτελάκι που φτιάχνουμε μαζί με το Λιμενικό Ταμείο ή το ανακοινώνουμε, να ξέρουμε προέλευση, να ξέρουμε μέχρι πόσα άτομα, αν εξυπηρετούν υποομάδες με εντολή κεντρική ή συμφέροντα πολλές φορές και αγαθών, προμηθείας αγαθών, με τις φορολογικές εκπτώσεις κλπ. Όλα αυτά νομίζω ότι η πολιτεία πρέπει να βάλει τώρα κανόνες που τώρα που μπορεί να διαχειριστεί λόγω των μικρότερων ροών ένα μείζον θέμα. Και το λέω γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε εμείς να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή μία αναγραφή σε μία μπλούζα στα αραβικά τι σημαίνει, τι υποδηλώνει και ποια διασύνδεση υπάρχει. Χωρίς να θέλω να δημιουργήσω κανένα θέμα, σας λέω ότι αυτό ζητήθηκε τεχνοκρατικά και πολιτικά αρμοδίως. Και να ακολουθούν τους κανονισμούς του Δήμου. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει επιτροπή διαχείρισης. Δηλαδή, όλο αυτό τώρα που περιγράψατε είναι ένας μεγάλος όγκος εργασιών, ο οποίος είναι καθημερινός. Υπάρχει συγκεκριμένη ορισμένη επιτροπή η οποία το διαχειρίζεται αυτό? Έχουμε κάνει μια οριζόντια επιτροπή διαχείρισης εδώ μέσα, όπου ο καθένας κάθε υπέρβαση του καθηκοντός του ασχολείται με αυτό, με ένα κεντρικό συντονισμό για την άφιξη των προϊόντων, των προσφορών, των χορηγιών, όπως ας πούμε το περίφημο μόλ, το κουρασάν που θα εξακολουθήσει να υπάρχει για κάποιους μήνες χάρη την προσφορά του, αλλά και θα διασταθεί τα Χριστούγεννα από ένα τσουρέκι, τα Χριστούγεννα από ό,τι μας πληροφορούν. Γι' αυτό όμως το λόγο έχουμε ζητήσει σε επίπεδο ΚΕΔΕ να επιλεγεί ένας υπεύθυνος μετανάστευσης για κάθε Δήμο. Με όποια διαδικασία ορίζει η πολιτεία. Και εξειδικεύοντας αυτό, να δοθούν δύο θέσεις εργασίας κατά αποκλειστικότητα καμπτωμένων των μνημονιακών υποχρεώσεων για να ασχολούνται κάθε μέρα με το ζήτημα. Μία θέση μπορεί να είναι οικονομικά της μετανάστευσης. Υπάρχει τέτοια ειδικότητα και εργασίε και στο Πανεπιστήμιο Υγεία που έχουν γίνει και υπάρχουν και πολλοί αξιολογημένοι άνθρωποι. Και μια κλασική υποστήριξη, καθώς επίσης και μια αύξηση του εργατικού δυναμικού κατά 10 ανθρώπους που χρειαζόμαστε. Γιατί έχουμε επί 7 φορές απορρίμματα και 400 κυβικά νερό την μέρα πάνε εκεί. Με όλο το σεβασμό. Αυτό στερεί την πόλη που έτσι κι αλλιώς είχε πρόβλημα από άλλα διαθέσιμα. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν κάπτονται οι μνημονιακές υποχρεώσεις ακόμα, ώστε να έρθουν όλοι οι Δήμοι πρώτης γραμμής να εξασφαλίσουν αυτή την υποστήριξη. Δεν μπορούμε να έχουμε την ίδια διαχείριση μέσα τους. Προχωρώντας λίγο τη σκέψη αυτή, μαζί με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κ. Καμίνη, και βεβαίως με την πολιτική προστασία και κάλυψη της ΚΕΔΕ, καταθέτουμε μια πρόταση, θα το πούμε και την τρίτη γενική συνέλευση που έχουμε, για την αύξηση του αριθμού αντιδημάρχων κατά έναν που θα είναι αντιδήμαρχος υπεύθυνος για τη μετανάστευση και θα προεδρεύει κατά ακολουθία και του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, το οποίο υπάρχει και δεν έχει ενεργοποιηθεί. Όπως ξέρετε, υπάρχει στο Καλλικάτι και δεν υπάρχει. Και βεβαίως αυτό ζητάτε για όλους τους Δήμους, όχι μόνο τους παράκτιους, αλλά και την Ινδωμένη και την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Και την Καβάλα, έτσι. Αυτή είναι η τελική πρόταση που έχει ήδη καταγραφεί και θα παρουσιάσει την Τρίτη. samostimes.gr. Νέα, έγκυρα και έγκαιρα.